Ξεκίνησε η λειτουργία του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα Σερών, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, στο Λαγκαδά Μεθοριακού Σταθμού Προμαχώνα. Οι κάτοικοι του Προμαχώνα και του Αγκίστρου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στο ύψος των διοδίων, ζητώντας μία σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων και η ελεύθερη μετακίνησή τους από τα διόδια. Συμπαραστάτες στη διαμαρτυρία αυτή των κατοίκων ήταν το Εργατικό Κέντρο Σερών, η Λαϊκή Ενότητα και το Κίνημα Δεν Πληρώνω. Από το Δήμο Συντικής, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, οι δικαιούχοι ελεύθερης διέλευσης του Προμαχώνα και του Αγκίστρου, που έχουν δηλώσει στο Δήμο, πήραν βεβαίωση ελεύθερης διέλευσης διοδίων από το Δήμο Συντικής. Βεβαίωση που θα ισχύει μέχρι την έκδοση κάρτας ελεύθερης διέλευσης από την Εγνατία Οδό ΑΕ. Οι βεβαιώσεις αναφέρουν ότι οι κάτοικοι του Προμαχώνα και του Αγκίστρου, τα στοιχεία των κατοίκων και ο αριθμός των αυτοκινήτων τους θα βρίσκονται πάνω στις κάρτες αυτές. Στο σταθμό των διοδίων θα γίνεται αυστηρός έλεγχος των βεβαιώσεων, όπως επίσης και αυστηρός έλεγχος στα διερχόμενα και στους εργαζόμενους στην περιοχή, οι οποίοι θα έχουν αντίστοιχη βεβαίωση από το Δήμο Συντικής. Χθες βρέθηκε μία λύση στο αίτημα που είχαμε να περνάμε ελεύθερα από τα διόδια. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, μας είχε αναστατώσει και μας είχε εκνευρίσει, μπορώ να πω, και εξαγριώσει, γιατί θεωρούσαμε αδιανόητο οι 50-70 κάτοικοι του Προμαχώνα που έχουμε μείνει εδώ να μην μπορούμε να πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας και τις απαραίτητες, πώς να το πω, κοινωνικές παροχές που μας έχουν μείνει, ένα φαρμακείο, ένα μίνι μάρκετ και ένα βενζινάδικο. Ο Δήμαρχος χθες στην Αθήνα συμφώνησε με τον κύριο Σπρίτζη και τον κύριο Τσακαλώτο, επειδή μόνιμη λύση ακόμη δεν μπορεί να βρεθεί, να μας δώσουν να έχουμε μία βεβαίωση και με τη βεβαίωση αυτή να περνάμε ελεύθερα από τα διόδια μέχρι να βρεθεί οριστική λύση. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμη σε ό,τι αφορά τα τρακτέρ και κάποια άλλα προβλήματα. Η Εγνατία μας υποσχέθηκε ότι θα τα λύσουμε όλα μέσα από διάλογο. Δόθηκε μία λύση, την οποία βέβαια επιζητούσαμε, κατά την οποία περνάμε ελεύθερα από τα διόδια όσες φορές αν χρειαστεί να περάσουμε. Χωρίς να πληρώσουμε, χωρίς τίποτα. Θα είμαστε φοδιασμένοι με μία βεβαίωση από το Δήμο ότι είμαστε κάτοικοι των δύο χωριών Προμαχώνα και Αγκίστρου και κάτοχοι του συγκεκριμένου αυτοκινήτου που θα οδηγούμε όταν περνάμε εδώ, την οποία θα επιδεικνύουμε στα διόδια, θα την ελέγχουν και θα περνάμε χωρίς να πληρώνουμε. Αυτό μας εξυπηρετεί, δεν μας αλλάζει τον τρόπο ζωής, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μία κλειστή περιοχή και ό,τι άλλο θα μας άλλαζε και τρόπο ζωής και τις καβέδες που πίνουμε παρέα με τους υπαλλήλους εδώ και όλα. Θα μας τα έφερε τα πάνω κάτω. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Η λύση βέβαια αυτή επιτεύχθηκε μετά από πολύ αγώνα και πολύ τροχάδι. Δεν υλοποιήθηκε σχεδόν τίποτα από τα αιτήματά μας. Δικό μας αίτημα δεν ήταν μόνο να έχουμε κάποιες διελεύσεις ελεύθερες από τα διόδια, αλλά να μαζί με τα διόδια να ακολουθήσουν και οι παράδρομοι και η ασφάλεια των τολωρίδων και τα διχτάκια και όλα. Δεν νοείται 40 άνθρωποι στον Προμαχώνα με τα 40 τρακτέρ να μην έχουν καμία πρόσβαση στο βενζινάδικο.